Μαρίνα Λαχανά και σας καλωσορίζω στην όμορφη αυτή εκδήλωση, την οποία και θα σας παρουσιάσω, αυτή τη γιορτή ποίησης και μουσικής, η οποία καθιερώθηκε, έγινε πλέον θεσμός. Αφού για τέταρτη χρονιά, εδώ στην καρδιά της πόλης, στην ιστορική αυτή πλατεία, θα ακουστούν σημαντικοί ποιητές, μουσικοί και τραγουδιστές. Φέτος, το μουσικό μέρος της εκδήλωσης είναι αφιερωμένο στις μελοποιήσεις και τις μουσικές προσεγγίσεις στο έργο του ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε με μια επιθυμία, να δώσουν η ποιήση και η μουσική ένα δυναμικό παρόν στο κέντρο της πόλης. Ήταν η κοινή επιθυμία του ποιητή Γιώργου Δουατζή, του ποιητή και εκδότη του περιοδικού Μανδραγόρας Κώστα Κρεμίδα και του Άγγελου Σφακιανάκη, ο οποίος επιμελείται και συντονίζει το μουσικό μέρος της εκδήλωσης. Την πρότασή τους αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη ο Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, με τους κατά καιρούς προέδρους, όπως κατά σειρά η κυρία Παναγιώτα Ψαράκη, η κυρία Νέλη Παπαχελά, και ο σημερινός πρόεδρος, κύριος Χρήστος Τεντόμας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Στα 4 αυτά χρόνια, δεκάδες ποιητές, μουσικοί και τραγουδιστές έφεραν με τη δουλειά τους μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα αντίστασης στην κατήφια που μας επιβάλλει η κρίση. Όλοι μαζί δηλώνουν παρόντες, δρούν, παράγουν. Βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, μαζί με τους δοκιμαζόμενους πολίτες και την πληγωμένη τους αξιοπρέπεια. Ενισχύουν την ελπίδα για τις καλύτερες μέρες που χρωστάμε στα παιδιά μας. Είμαστε εδώ, με ποιήματα και μουσική. Οι καλλιτέχνες, οι ποιητές και όλοι ανεξαιρέτως οι συντελεστές αυτής της βραδιάς προσφέρθηκαν εθελοντικά, ανιδιοτελώς. Και τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Ευχαριστούμε τον ζωγράφο Μιχάλη Αμάραντο που επιμελήθηκε τα εικαστικά μας. Τον Ναπολέοντα Ροντογιάννη, ο οποίος αφιλοκερδώς βιντεοσκοπεί για τέταρτη χρονιά την εκδήλωσή μας, ώστε να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει αποσπάσματα της εκδήλωσής μας στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα πολιτισμού giannena.gr. Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά τους, τα στελέχη και τους υπαλλήλους του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Ευχαριστούμε όλους εσάς που με την παρουσία σας μας δίνετε τη δύναμη να είμαστε εδώ με ποίηματα και μουσική. Απόψε θα διαβάσουν ποίηματά τους οι ποιητές. Τους αναφέρω αλφαβητικά. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ είναι εδώ. Δημήτρης Αγγελής, Μαριγό Αλεξοπούλου, Αλέξανδρος Αραμπατζής, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Χρήστος Γιαννακός, Κωστής Γκυμοσούλης, Γιώργος Δουατζής, Κατερίνα Ζησάκη, Απόστολος Ζώτος, Γιώργος Θεοχάρης, Στάθης Ιντζές, Δημήτρης Κακαβελάκης, Ηλίας Κεφάλας, Κωνσταντίνα Κορυβάντη, Στάθης Κουτσούνης, Κώστας Κρεμίδας, Παναγιώτης Κυπαρίσης, Χριστόφορος Λιοντάκης, Κώστας Μαρδάς, Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, Τίτος Πατρίκιος, Γιώργος Πέπας, Σταύρος Ταμπόγλης, Έλενα Ψαρέα. Θα τραγουδήσουν οι τραγουδιστές με αλφαβητική σειρά Λένα Αλκαίου, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Βουδουράκη, Δώρος Δημοσθένους, Εροφίλη, Ανδρέας Καρακώτας, Μαρία Λιμπεράκου, Ευτυχία Μητρίτσα, Γιάννης Μίτσης, Πάνος Παπαϊωάννου, Βικτωρία Ταγκούλη. Συμμετέχει η 40μελής χοροδία «Σύγχρονη έκφραση», την οποία διδάσκει και διευθύνει ο μαέστρος Θωμάς Λουζιώτης, με πιανίστα τον Θάνο Γιάκα. Θα παίξουν οι πιανίστες Θόδωρος Κοτεπάνος, Μάρκος Κότσιας, Ευαγγελία Μαυρίδου, Γιάννης Μπελώνης, Μαριλίνα Τζελέπη, Φωτεινή Τσακνάκη και ο Αχιλλέας Γουάστορ. Κλασική κιθάρα θα παίξει ο Σπύρος Καβαλιεράτος. Ευχαριστούμε τους χορηγούς, τον Απανδά, τον Σπύρο Νάκα για τη σταθερή προσφορά του πιάνου, την ΑΕΠΗ για τη στήριξη, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας, την ΕΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα, το αληθινό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, που είναι ξανά στους δέκτες μας, την ΕΡΤ Open, τον Αθήνα 984 και το musicpaper.gr.